Μας μετέφερε την πρόταση του χαμόγελου του παιδιού και έχουμε τη χαρά και τη τιμή να υποδεχόμαστε ένα διαχρονικό φίλο που γίνεται το Λαμπρόκο και παλιές της ομάδας. Τη δράση την ξέρατε, την έχετε δημοσιοποιήσει. Πρόκειται για εθελοντική προσφορά και παροχή ιατρικής υπηρεσίας από τους συλλόγους μας, Μελιάδος και Επίρουγου. Γιατρούς, το προσωπικό όλο της δομής του χαμόγελου του παιδιού και της κοινωνικής δομής του κέντρου κοινότητας και της κοινωνικής φροντίδας του Δήμου Μαλιάδας, του Δήμου Ήλιας. Την ευκαιρία να σας δώσω και μια είδηση ότι κάνω πρόταση να ονομαστεί Μαλιάδας Ήλιας, γιατί όπου λέω ο Ήλιας από το Πανελλήνιο, κανείς δεν ξέρει που είναι αυτό και που βρισκόμαστε. Τώρα θα το εντοπίσουμε Μαλιάδας Ήλιας. Εδώ θα πω ότι σε όλη την πολιτισμένη Ευρώπη η δημόσια υγεία και ειδικότερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι στην ευθύνη των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αυτή τη χώρα, την τελευταία συντηρητική χώρα της Ευρώπης, και αυτές οι υπηρεσίες και αυτές οι πολιτικές δυστυχώς είναι στην κεντρική διοίκηση. Και λέω δυστυχώς γιατί το κέντρο από το Αριστοτέλους ή από ένα καθό που μπορεί να διευθύνει όλες τις κοινωνικές, δημόσιας, υγείας και ειδικότερα από το βάζιο του δίδας υγείας δομές, ούτε από την Αγκαρνού να διοικεί προφανώς όλη την αγροτική, το συντονισμό της αγροτικής παραγωγής και εκμετάλλευση της χώρας. Αυτά είναι τα δεινά του ελληνικού κράτους που κάποια στιγμή παλεύουμε και μέσω της ΚΕΔΕ και μέσω άλλων φορέων εθελοντικών οργανώσεων να τα διορθώσουμε, να τα θεραπεύσουμε. Επί του συγκεκριμένου λοιπόν, επειδή εμείς αισθανόμαστε πως είναι ευθύνη μας και υποχρέωσή μας να υπηρετήσουμε τη δημόσια υγεία και ειδικότερα την πρόληψη που υπάγεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με πολύ χαρά δεχτήκαμε την πρόσκληση του χαμόγελου του παιδιού ενός αναγνωρισμένου φορέα από τους ελάχιστους φορείς που έχει αναγνωρίσει η κοινωνία. Η κοινωνία αναγνωρίζει τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Από τους ελάχιστους λοιπόν φορείς που έχει αναγνωρίσει η ελληνική κοινωνία, δεν χρειάζεται ούτε να προβάλλω, ούτε να κολακεύω, ούτε να λέω τίποτα. Το έχει αυτό σφραγίσει με την αποδοχή της ελληνική κοινωνία. Την προσφορά δηλαδή του χαμόγελου του παιδιού. Είναι λοιπόν μεγάλη μας χαρά και τιμή, κύριε Λαμπρόκο, αυτή η συνεργασία και ξέρετε ότι είμαστε ανοιχτοί και πρότυποι σε κάθε καλή πρόταση και πρωτοβουλία την οποία παίρνουμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν και καλή δουλειά να έχουμε ως υπηρεσία των πολιτών της Μαλιάδας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με το κινητό πολυιατρείο για τα παιδιά Ιπποκράτης. Ένα πολυιατρείο που γυρίζει την Ελλάδα με σκοπό να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες σε θέματα πρόληψης και ιατρικής φροντίδας. Δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε να μην βρισκόμαστε εδώ σήμερα σε μια πόλη την οποία και εγώ προσωπικά κατά το παρελθόν έχω υπηρετήσει από κάποια υψηλή θέση και νιώθω πολύ ιδιαίτερα να πούμε πάλι σήμερα εδώ, γιατί ξεκίνησα όταν ήταν και ο φίλος μου ο Δήμαρχος από τον τότε Δήμο Αμαλιάδας, όπως είπε προηγουμένως. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία μαζί με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηλίας, τον Ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδας, τον Ιατρικό Σύλλογο Πύργου και Ολυμπίας, το Δήμο με το Κέντρο Νεότητας, το Δήμο Αμαλιάδας με το Κέντρο Νεότητας εδώ, να μπορέσουμε να δώσουμε σε παιδιά τα οποία δύσκολα μπορεί να έχουν κάποια πρόσβαση σε ιατρικά σημεία, είτε είναι απομακρυσμένα τα σπίτια τους και ο χώρος καταγωγής τους ή έχουν κάποιες άλλες δυσκολίες. Θεωρούμε ότι θα προσφέρουμε το ελάχιστο σε αυτή την περίοδο τώρα, που τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα. Έχουμε την αίσθηση ότι αυτό το πρόβλημα που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια με το χαμόγελο του παιδιού και χιλιάδες παιδιά έχει κατορθώσει να εξετάσει προληπτικά, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορώ να σας πω έχουν βγει και σοβαρά και σημαντικά προβλήματα από τους γιατρούς, που είναι αρκετές ειδικότητες, όπως και χθες σήμερα και όλες αυτές τις μέρες θα είναι εδώ, παιδίατροι, οδοντίατροι, οριλάδες, οφθαλμίατροι, είναι μια σημαντική γάμα από ειδικοτήτων.
και ελπίζουμε να όλα να πάνε καλά και να μην βρεθεί κάποιο παιδί που ενδεχομένως να χρειαστεί κάτι υπεραιτέρω. Αν όμως γίνει κάτι τέτοιο, και ο Δήμος Αμαλιάδας και το χαμόγελο του παιδιού είναι σε θέση να δούμε τα θέματα, το πώς θα εξελιχθούν. Για άλλη μια φορά λοιπόν ευχαριστούμε το Δήμο, τα άτομα εδώ του Δήμου και του Κέντρου Κοινότητας και όλους τους φορείς που βοηθάνε, αλλά και τους γονείς με τα παιδιά που βρίσκονται εδώ σε τέτοιες θερμές μέρες, προκειμένου τα παιδιά να εξεταστούν.